Ποσοστό 71,16%. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό. Ξεπερνά κρίσεις, ξεπερνά αντιπαραθέσεις και χαράζει νέες γραμμές. Μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Εν μέσω χειροκροτημάτων, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επανήλθε στο βήμα δύο φορές. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ενώ είχε τελειώσει την ομιλία του επανήλθε στο βήμα για να πει κάτι ακόμη. Είναι η λήξη λοιπόν του 6ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ από το Ολυμπιακό Στάδιο. Το παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση. Σήμερα το Ινδικό Θασιμίτης επανεξελέγει χθες το βράδυ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 6ο συνέδριο που ολοκλήρωσε τις εργασίες του. Μιλώντας μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα και διακοπτόμενος συνεχώς από χειροκροτήματα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα τιμήσει την εντολή και πρόσθεσε ότι το συνέδριο έδωσε νέα πνοή στην κοινωνική πολιτική με την ομόφωνη ψήφιση των πολιτικών θέσεων. Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Γάνδη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου. Το 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έδωσε στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο την ισχυρή και καθαρή εντολή που ζήτησε. Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του συνεδρίου, θα ήθελα να ανακοινώσω τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής του Προέδρου από το 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο σύντροφος Κώστας Σιμίτης έλαβε 4.316 ψήφους. Το ποσοστό εκλογής του Προέδρου είναι 71,16%. Από αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε απερίσπαστα για το αύριο. Να δώσουμε λύσεις. Να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Για όλους τους Έλληνες. Το μέλλον μας ενώνει με δουλειά, με προσπάθεια να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεσμεύομαι εδώ μπροστά σας. Θα τιμήσω την καθαρή, τη δυνατή εντολή που μου δώσατε. Θα διαμορφώσουμε με την Ελλάδα τη νέα εποχή. Και το συνέδριο έδειξε ότι όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη, την ενότητα να διαμορφώσουμε τη νέα εποχή. Η νέα συλλογικότητα έχει πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μετά το συνέδριο αυτό δεν δικαιολογείται πια η εσωστρέφεια, η προσωπική διαγωνισμή. Δεν έχει κανείς άλοθη για άλλη μιζέρια. Δώσαμε ουσιαστικό περιεχόμενο, ουσιαστική σημασία στη λέξη ενότητα. Οι αποφάσεις του συνεδρίου δίνουν νέα πνοή στην κυβερνητική πολιτική, τόνισε. Εμπρός για μια καλύτερη Ελλάδα, την Ελλάδα των οραμάτων μας, την Ελλάδα της νέας γενιάς, την Ελλάδα που θέλουμε για τα παιδιά μας. Αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την αίθουσα τύπου.
ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και με χιούμορ παρέκαμψε ερωτήσεις για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο προαναγγελθής ανασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί μετά τις 22 Οκτωβρίου. Θα πάνε όλα κανονικά. Όπως ξέρετε, εγώ έχω ένα ταξίδι να κάνω στη Γάνδη. Θα φύγω την Πέμπτη, θα γυρίσω το Σάββατο. Υπάρχει η διαδικασία ολοκλήρωσης του συνεδρίου με τη σύνοδο της νέας κεντρικής επιτροπής, την εκλογή του εκτελεστικού γραφείου και από εκεί και πέρα βλέπω. Η νέα κεντρική επιτροπή θα συνέλθει στις 22 του μηνός. Ο Κώστας Λαλιώτης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σκανδαλίδης είναι κατά σειράν οι τρεις πρώτοι που εξελέγησαν στη νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανακατατάξεις και στις υπόλοιπες θέσεις, χωρίς ωστόσο εκπλήξεις. Ο Υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέπας, που εξελέγεται 103ο στη σειρά, χαρακτήρισε το συνέδριο νέο ξεκίνημα και τόνισε πως η πανηγυρική επανεκλογή του Πρωθυπουργού δείχνει ότι οι επιλογές του για την κυβέρνηση και το κόμμα είναι σωστές. Το συνέδριο επικύρωσε ουσιαστικά την υποψηφιότητα του Κώστα Λαλιώτη για τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Κεντρική Επιτροπή ανέδειξαν πρώτο τον Κώστα Λαλιώτη με 3.740 ψήφους. Δεύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου με 3.564 ψήφους. Τρίτος ο Κώστας Σκανδαλίδης με 3.173 ψήφους. Τέταρτος ο Άκης Τσοχαντζόπουλος με 3.135 ψήφους. Πέμπτος ο Ευάγγελος Βενιζέλος με 2.830 ψήφους. Έκτος ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με 2.752 ψήφους. 7η η Άννα Διαμαντοπούλου με 2.692 ψήφους, 8η η Βάσο Παπανδρέου με 2.645, 9ος ο Θόδωρος Πάγκαλος με 2.643, 10ος ο Πέτρος Ευθυμίου με 2.618 ψήφους. Στις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής και για την ανανέωση της εντολής προς τον Πρόεδρο, αντανακλάται το μήνυμα ενότητας του 6ου Συνεδρίου. Η πανηγυρική επανεκλογή του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι οι επιλογές που έχει κάνει η καθοδήγηση του κόμματος από τον ίδιο μέχρι τώρα έχει την στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του ΠΑΣΟΚ και συνακόλουθα του ελληνικού λαού. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους συνέδρους για την μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και να τονίσω ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές τις ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνω μέσα στο κόμμα. Ενότητα του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώθηκε με τον πλέον καταλυτικό τρόπο. Το σύνολο των μελών πήρε θέση και έθεσε τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσουμε στη νέα εποχή. Μια πολιτική συμφωνία η οποία οδηγεί σε μια νέα σύνθεση, οδηγεί μια νέα ενότητα και μια νέα φετηρία με πολύ δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του λαού. Σοφό αποτέλεσμα. Γιατί είναι σοφό, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σοφό. Γιατί. Διότι δίνει πράγματι μια ισχυροποίηση του Προέδρου του κινήματος και συγχρόνως δίνει και την εικόνα ενός κόμματος δημοκρατικού που σκέπτεται. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μια απόλυτη εντολή να προχωρήσει μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Και σήμερα νομίζω επιβεβαιώνεται με τον πλέον καθαρό τρόπο και η απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για την επόμενη μέρα. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, το ξέρετε κι εσείς και από όλους μας. Είναι ένα αποτέλεσμα ενότητας, ένα αποτέλεσμα που δείχνει τον δημοκρατία μέσα στο κόμμα μας. Στις 22 Οκτωβρίου η νέα Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει γραμματέα και εκτελεστικό γραφείο. Δήλωση για τη νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός Πεχοδέ Κώστας Λαλιώτης. Το 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τελείωσε και η επόμενη μέρα είναι μια διαφορετική μέρα. Γιατί σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, γιατί σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Η εμπιστοσύνη και η εντολή του συνεδρίου προς το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού της χώρας Κώστα Σιμίτη. Είναι σαφέστατη για να προχωρήσει μπροστά με ιεραρχημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και με νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Η εμπιστοσύνη και η εντολή του συνεδρίου προς τον Κώστα Σιμίτη είναι σαφής για να δώσει με αισιοδοξία και σιγουριά, με όραμα και σχέδιο, μια νέα όθηση για την σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα, διασφαλίζοντας νέα και κεκτημένα για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Τραγικό δυστύχημα με θύματα δύο στρατιωτικούς έγινε στις 12 το μεσημέρι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ένας αξιωματικός και ένας οπλίτης σκοτώθηκαν από έκρηξη νάρκης σε ναρκοπέδιο. 140 ψήφους. Νιώθω ως χρέος μου να φανώ δημιουργικός και χρήσιμος για το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας που είναι συνυφασμένο με την Ελλάδα του μέλλοντός μας. Αυτό το χειροκρότημά σας είναι μήνυμα ενότητας. Ενισχυμένος από το συνέδριο βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήρθε δεύτερος συγκεντρώνοντας 3.564 ψήφους. Το πρωί σχολίασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ενώ αναφέρθηκε και στον Κώστα Λαλιώτη. Θα κάνω ό,τι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές τις ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνω μέσα στο κόμμα. Όσο για τον Κώστα τον Λαλιώτη, τον συγχαίρω και εγώ. Νομίζω ότι το συνέδριο υπέδειξε με τον τρόπο του τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Και ίσως αυτό είναι και σημαντικό, διότι υπάρχει και πρόταση και δικιά μου και πολλών να αναδεικνύονται οι γραμματείς από το συνέδριο. Ο απερχόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Καναλίδης κατέλαβε την τρίτη θέση με 3.173 ψήφους, ενώ ο Άκης Τσοχατζόπουλος ήρθε τέταρτος με 3.135 ψήφους. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήρθε πέμπτος με 2.830 ψήφους. Τις δύο επόμενες θέσεις κατέλαβαν δύο πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως έκπληξη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήρθε έκτος και θεωρείται υποψήφιος και για το εκτελεστικό γραφείο. Ακολουθεί η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μετά από ένα ολονύκτιο θρίλερ πέρασε τη Βάσο Παπανδρέου κατά 47 ψήφους. Στην ένατη θέση εξελέγει ο Θόδωρος Πάγκαλος, ενώ στη δέκατη θέση υπήρξε ακόμη μια έκπληξη, ο Πέτρος Ευθυμίου. Είναι μια πολύ τιμητική εκλογή, στην οποία όλοι που εκλεγήκαμε στην Κεντρική Επιτροπή πρέπει να ανταποκριθούμε με δουλειά μέσα στο ΠΑΣΟΚ, με δουλειά για την κυβερνητική επιτυχία. Στη δεύτερη δεκάδα εξελέγησαν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο Υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέπας. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ Χρήστος Πολυζωγόπουλος ήρθε 14ος και ακολουθεί ο Απόστολος Κακλαμάνης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντονίου ήρθε 16ος, ενώ η Φόφη Γεννηματά ήρθε 17η και θεωρείται πιθανό να μετέχει στο νέο εκτελεστικό γραφείο. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπουτσής, ο Μιχάλης Νεουνάκης, που θα είναι υποψήφιος για το εκτελεστικό γραφείο, και ο Τηλέμαχος Κιτήρης. Στις εκπλήξεις της νέας Κεντρικής Επιτροπής καταγράφεται η εκλογή του Πέτρου Λάμπρου στην 22η θέση, του Παναγιώτη Φασούλα στην 23η και στην 24η του Θεόδωρου Τσουκάτου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για το εκτελεστικό γραφείο. Χαρακτηριστικό της νέας Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που θεωρούνται ότι ανήκουν στο σκληρό πυρήνα των εξυγχρονιστών, αν και οι περισσότεροι εξελέγησαν σε πιο υψηλές θέσεις από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εν τούτης δεν μπήκαν στην πρώτη 25η. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας ήρθε 28ος, ο Γιώργος Φλωρίδης 31ος, αμέσως μετά ο Χρήστος Βερελής, ο Νίκος Χριστοδουλάκης 36ος, η Μιλένα Αποστολάκη 39η, ο Γιώργος Πασχαλίδης 58ος και ο Γιώργος Δρύς 60ος. Πρώτος από την εσωκομματική αντιπολίτευση ήταν ο Χρήστος Παπουτσής, ενώ οι στενοί συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου εξελέγησαν κάτω από την 34η θέση. Ο Αντώνης Κοτσακάς στην 55η, ο Γιώργος Δασκαλάκης στην 64η, ενώ ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος στην 72η θέση. Στη νέα Κεντρική Επιτροπή αυξημένη είναι η δύναμη των εξυγχρονιστών σε σχέση με τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο Κώστας Σιμίτης στηρίζεται πλέον σε 118 από τα 180 μέλη, ενώ στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή οι εξυγχρονιστές είχαν την πλειοψηφία με 108 ψήφους. Αντίθετα, η πλευρά του Άκη Τσοχατζόπουλου και της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης εξέλεξαν 62 από 72 που είχαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Χθες το βράδυ, στην αρχή της καταμέτρησης των ψήφων, υπήρξε ένταση στο χώρο όπου είχαν εγκατασταθεί τα κεντρικά κομπιούτερ. Οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν για τον τρόπο εκφώνησης των ονομάτων. Συμβαστική λύση βρέθηκε λίγο πριν. Βούλη της Γάνδης. Ο Κώστας Λαλιώτης και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι τα δύο κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη νέα Κεντρική Επιτροπή, από την οποία δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. 16% το σώμα του 6ου συνεδρίου επανεξέλεξε τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας του καθαρή και δυνατή εντολή. Ενώ ταυτοχρόνως ανέδειξε και τη νέα Κεντρική Επιτροπή. Από αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε απερίσπαστα για το αύριο. Δεσμεύομαι εδώ μπροστά σας. Θα τιμήσω την καθαρή, τη δυνατή εντολή που μου δώσατε.
Θα διαμορφώσουμε με την Ελλάδα τη νέα εποχή. Και το συνέδριο έδειξε ότι όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη, την ενότητα να διαμορφώσουμε τη νέα εποχή. Δεν δικαιολογείται πια η εσωστρέφεια, η προσωπική διαγωνισμή. Δεν έχει κανείς άλοθη για άλλη μιζέρια. Δώσαμε ουσιαστικό περιεχόμενο, ουσιαστική σημασία στη λέξη ενότητα. Για να επιτύχουμε την νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται δουλειά, ενότητα και σύμπνοια. Εμπρός για μια καλύτερη Ελλάδα, την Ελλάδα των οραμάτων μας, την Ελλάδα της νέας γενιάς, την Ελλάδα που θέλουμε για τα παιδιά μας. Η ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή ανέδειξε πρώτο τον Κώστα Λαλιώτη. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση. Τρίτος, ο απερχόμενος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Κώστας Κανδαλίδης. Και στην τέταρτη θέση, ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι πέμπτος και ακολουθούν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Βάσο Παπανδρέου και ο Θόδωρος Πάγκαλος. Και η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται με τον Πέτρο Ευθυμίου. Αμέσως μετά στην ενδέκατη θέση ο Αλέκος Παπαδόπουλος και ακολουθούν ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο Δημήτρης Ρέπας, ο Χρήστος Πολυζωγόπουλος και ο Απόστολος Κακλαμάνης. Τη 16η θέση καταλαμβάνει ο Γιάννος Παπαντονίου και ακολουθούν η Φόφη Γεννηματά, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Μιχάλης Νεονάκης και στην 20η θέση ο Τηλέμαχος Χιτήρης. Οι αποφάσεις και το αποτέλεσμα του συνεδρίου αποδεικνύουν την ορθότητα της επιλογής του Πρωθυπουργού για επίσπευσή του, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι αποφάσεις του συνεδρίου, το κλίμα που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση αυτού του συνεδρίου στο ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, δικαιώνουν την πολιτική επιλογή του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε πως έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις τώρα για να συνεχίσουμε το κυβερνητικό έργο μας από ό,τι πριν. Όλα αυτά όμως τα επιμέρους ζητήματα μένει να αποδειχθούν και στην πορεία. Αν όλοι δείξουμε την ανάλογη συνέπεια που πρέπει να δείξουμε τη συνέπεια αυτή, με βάση τις αποφάσεις και τις εντολές του συνεδρίου και των συνέδρων, προκειμένου να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να την ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Το συνέδριο αποτελεί αφετηρία για την ενιαία πορεία της παράταξης, τόνισε ο Κώστας Λαλιώτης, υποψήφιος για τη θέση του γραμματέα. Η εμπιστοσύνη και η εντολή του συνεδρίου προς το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού της χώρας Κώστα Σιμίτη είναι σαφέστατη για να προχωρήσει μπροστά με ιεραρχημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και με νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Οι πολιτικές θέσεις που ψήφισε το συνέδριο διασφαλίζουν την ενιαία πορεία της παράταξης, είπε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ενότητα του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώθηκε με τον πλέον καταλυτικό τρόπο. Το σύνολο των μελών πήρε θέση και έθεσε τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσουμε στη νέα εποχή. Μια πολιτική συμφωνία η οποία οδηγεί σε μια νέα σύνθεση, οδηγεί μια νέα ενότητα και μια νέα αφετηρία με πολύ δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του λαού. Ο Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο Πέτρος Ευθυμίου ευχαρίστησαν τους συνέδρους για την ψήφο τους. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους συνέδρους για την μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και να τονίσω ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές τις ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνω μέσα στο κόμμα. Είναι μια πολύ τιμητική εκλογή, στην οποία όλοι που εκλεγήκαμε στην Κεντρική Επιτροπή πρέπει να ανταποκριθούμε με δουλειά μέσα στο ΠΑΣΟΚ, με δουλειά για την κυβερνητική επιτυχία. Στις πολιτικές θέσεις που ψήφισε το συνέδριο, ως βάση της πορείας του κυβερνώντος κόμματος, αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Σημασία έχει το κείμενο των πολιτικών αποφάσεων, το στίγμα που έδωσε το συνέδριο. Αυτός ο στόχος της ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και ασφάλεια που προσανατολίζει την πορεία μας για τα επόμενα 3 χρόνια. Και επί τη βάση αυτού του στόχου θα κριθούμε. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει με τη νέα της σύνθεση τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου για να εκλέξει το νέο εκτελεστικό γραφείο και το νέο γραμματέα. Και από την πολιτική στην οικονομία, το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου πυροδότησε. Κάνει ένα πραγματικά καινούριο ξεκίνημα. Η κυβέρνηση ενισχύεται από το συνέδριο, ενισχύεται στο έργο της, γιατί υπάρχουν σε πολλούς τομείς σαφείς προτεραιότητες, ιεραρχήσεις και στόχοι οι οποίοι, και πολιτικές αποφασισμένες οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν εμφαλτήριο για μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη δουλειά. Το κόμμα μπαίνει σε μια νέα περίοδο
με την ανανέωση που έχει υπάρξει και στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ασφαλώς θα υπάρξει και στο εκθεσικό γραφείο σε έναν βαθμό. Η επιβίωση και ανάπτυξη. Φέρνουν ότι ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κ. Γιαννίτσης, μπορεί να ορκιστεί αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο Γιώργος Ανομερίτης μάλλον απομακρύνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά ενδέχεται να αξιοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η Μιλένα Αποστολάκη, ήθανη φορείς προς τη Ζαλοκώστα σε ρόλο υφυπουργού τύπου ή στη Χαριλάου Τρικούπη ως μέλος του εκτελεστικού γραφείου. Σε δυσεπίλητο παζλ εξελίσσεται αν θα παραμείνει ή όχι ο Χρήστος Παπουτσής στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αν θα ορκιστεί υπουργός τύπου ο Πέτρος Ευθυμίου ή αναβαθμιστεί ο Τηλέμαχος Χιτήρης, καθώς και ο ρόλος που επιφυλάσσει ο Πρωθυπουργός στον Θεόδωρο Πάγκαλο. Αρκετά κορυφαία στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναλάβει καθήκοντα στο Υπουργείο Γεωργίας. Σαρωτικές αναμένεται να είναι αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών, καθώς όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται να τους ανανεώσει σχεδόν όλους. Με αμύωτη ένταση. Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε και σήμερα η κόντρα ανάμεσα στον Κώστα Λαλιώτη και τη Νέα Δημοκρατία για τη σύμβαση του αεροδρομίου των Σπάτων και τους λογαριασμούς σε Λιβεριανή Τράπεζα. Ο Υπουργός Πεχοδέα υποστηρίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης ομολογεί τη σχέση του με τους λογαριασμούς. Ενώ σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία μιλά για μαραθώνιο λάσπης εκ μέρους του Πασόκ. Για τρίτη μέρα συνεχίζεται αμύωτος ο πόλεμος ανάμεσα στον Κώστα Λαλιώτη από τη μια και τον κύριο Μητσοτάκη μαζί με τη Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Ο υπουργός Πεχοδέ πήγε σήμερα στην Πρέβεζα για να εγκαινιάσει την υποθαλάσσια σύζευξη με το Άκτιο. Δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί ξανά στις καταγγελίες του για λογαριασμούς σε τράπεζα της Λιβερίας. Θα φανεί ποιοι κατέθεταν και γιατί και πόσα χρήματα, ποιες εταιρείες και ποιοι επιχειρηματίες σε αυτή την Λιβεριανή εταιρεία και πώς αυτά τα χρήματα κατέληγαν είτε στην οικογένεια Μητσοτάκη είτε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης σε απογευματινή του δήλωση τονίζει: είναι προφανές ότι δυστυχώς η παράνοια του κυρίου Λαλιώτη αρχίζει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Λίγο αργότερα ο υπουργός Πεχοδέα απαντά: η υβριστική αυτή δήλωση αποκαλύπτει το ύφος και το ήθος του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή την ύβρη και την αθλειότητα αφήνουμε να την κρίνουν οι Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Λαλιώτης υποστηρίζει ότι σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης ομολόγησε τη σχέση του με τη Λιβεριανή εταιρεία. Πράγμα βέβαια που ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αρνείται κατηγορηματικά. Το παραδέχτηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης ότι μέσω αυτού της οδού πήγαν 600.000 δολάρια που κατέθεσε ο κύριος Αραφούζος στην Λιβεριανή εταιρεία στα ταμεία του κόμματος. Στη Νέα Δημοκρατία μιλούν για πόλεμο λάσπης που έχει εξαπολύσει ο υπουργός Πεχοδέ εναντίον του κόμματός τους. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της, θα δώσουμε τη μάχη κατά εκείνων που πετούν τη λάσπη και σπηλώνουν πολιτικές προσωπικότητες. Πάντως η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν είχε ερευνηθεί το διάστημα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά αντεπιτίθεται στο θέμα του αεροδρομίου και ζητά να μάθει τι δουλειές έκανε η εταιρεία που συγκρότησε τη συγκριτική μελέτη με το δημόσιο. Πώς επελέγει η συγκεκριμένη εταιρεία και γιατί, ποια αμοιβή πήρε και επιπλέον εάν έχει αναλάβει και άλλες εργασίες έναντι του δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και ποιες είναι αυτές οι εργασίες και ποιες αμοιβές τις έχουν καταβληθεί. Ο κύριος Λαλιώτης αναγνώρισε ότι η εταιρεία έχει πάρει δουλειές του δημοσίου, υποστήριξε όμως ότι είναι διεθνής οίκος με μεγάλο κύρος που δεν θα διακινδύνευε με κανένα τρόπο τη φήμη του για να υποστηρίξει κάποιο συγκεκριμένο υπουργό. 20 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες. Χάρητα Παπανδρέου και στενοί συνεργάτες του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μίλησαν στον ΜΑΠ Παύλο Τσίμα και την εκπομπή Κόκκινο Πανί για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε αλλά και για τις πρώτες ημέρες μετά την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Απόψε, αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας. Ήταν 15 Οκτωβρίου 1981, η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα. Τρεις μέρες αργότερα, ένα κόμμα που κάποτε το είχαν πει αριστερά της αριστεράς, κερδίζει τις εκλογές με 48%.
After 7 years of military rule under the colonels, followed by 7 years of right-wing government, Greece now has its first socialist government for 50 years. The new prime minister, Andreas Papandreou, won an unexpectedly large majority. Εκείνες τις ημέρες τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στην Αθήνα. Την Αθήνα που ζούσε μια προαναγγελθής απολυτική έκπληξη. Οι εφημερίδες τότε δεν δημοσίευαν δημοσκοπήσεις, αλλά η νίκη του Πασόκ στις εκλογές ήταν βέβαιη από πολύ νωρίτερα. Έφερα λοιπόν μια αμερικανική εταιρεία, την οποία επιλήγωσε το κόμμα και έκανε την διαπίστωση, τις διαπιστώσεις της. Και οι διαπιστώσεις της ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρνε 48% και εμείς 24%. Ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, είχε την πεποίθηση ότι εγώ είχα την σωστή αίσθηση για το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Τις εκλογές του 81 δεν με πήρε ο ίδιος, έβαλε τον Τάκη το Χόρν, που ήταν κοινός φίλος και των δύο και ο οποίος ήταν μαζί του απάνω στην πολιτεία, να με πάρει τηλέφωνο. Με παίρνει ο Τάκης, του λέω, κοίταξε να δεις, είναι τέτοιο το ρεύμα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, που εγώ το βλέπω στο 46-47%. Μου λέει ο Τάκης ο Χόρν, αυτό δεν θα το πω στον πρόεδρο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει, το πω, θα μου πετάξει τίποτα στο κεφάλι. Ο λαός ενίκησε. Η δημοκρατία ενίκησε. Η αλλαγή ενίκησε. Παντού ήταν διάχυτη η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο της. Εκείνη τη νύχτα, στις 18 Οκτωβρίου 1981, πολύ λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα πήγαν για ύπνο. Στους δρόμους στήθηκε ένα τρελό πανηγύρι. Στο Καστρί, στο σπίτι της οικογένειας Παπανδρέου, ήταν επίσης ένα βράδυ γιορτής. Ήταν πάρα πολύ νωρίς για να χτυπήσει το τηλέφωνο του απερχόμενου πρωθυπουργού και να πει ράλισε εδώ. Τον κύριο Παπανδρέου, παρακαλώ. Ήταν πολύ νωρίς, μου έκανε εντύπωση. Και τον συνεχάρη σαν πρωθυπουργό. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε μεταβεί από την Πρωθυπουργία στην Προεδρία της Δημοκρατίας ένα χρόνο νωρίτερα, το 1980. Η μετακίνηση διευκόλυνε τον προεκλογικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι υποστηρίζουν ηθελημένα. Ο Καραμανλής έλεγε ότι αν ο Ανδρέας δεν πειράξει τα εξωτερικά, τα εσωτερικά να τα κάνει όπως λέει, πολύ καλά τα λέει. Ευτυχώς λοιπόν που έγινε αυτό όταν ήταν πρόεδρος ο Καραμανλής, ο οποίος απείλησε ότι αν τολμήσεις να αλλάξεις την ευρωπαϊκή τοποθέτηση της Ελλάδας, θα παραιτηθώ αφού διαλύσω τη Βουλή και θα ηγηθώ του εκλογικού αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν το τόλμησε ο Ανδρέας. Θυμάμαι την διαδρομή με το αυτοκίνητο από την Κηφισία στο Προεδρικό Μέγαρο για την οργομοσία του Ανδρέα. Η δρόμη ήταν γεμάτη με κόσμο που φώναξε. Είσαι ο πρωθυπουργός και Ανδρέας, Ανδρέας. Στο αυτοκίνητο ο Ανδρέας μου κρατούσε το χέρι και τα δάκτυλά μας σαν νότες σε μια παρτιτούρα. Τραγουδούσαν. Τα καταφέρουμε, τα καταφέρουμε. Εκείνη η πρώτη κυβέρνηση του 1981 έπρεπε να ανακαλύψει την τέχνη του κυβερνού.